θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες για την επίμονη και αφοσιωμένη στάση τους και προσήλωσή τους προς τις αρχές του κόμματος της Ένωσης Κεντρών. Είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι η φλόγα που ξεκίνησε από τη Μακεδονία εξαπλώνεται τώρα σε όλη τη χώρα. Τώρα είναι και η Αττική και η Πελοπόννησος και η Κρήτη και τα νησιά που σίγουρα θα δώσουν αυξημένα ποσοστά στην Ένωση Κεντρών. Απόδειξη της δύναμης του κόμματος είναι ότι ορισμένες δημοσκοπήσεις μας δίνουν το ποσοστό γύρω στο 3,1%. Ορισμένες όμως άλλες δεν μας αναφέρουν καθόλου και σταματάνε στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι κυρίως στο πρώτο θέμα, που είναι η ιδιοκτησία του κυρίου Μπόμπολα, γιατί κρύβεται η εχθρότητα προς το πρόσωπό μου και προς την κίνηση της Ένωσης Κεντρών από πλευράς του κυρίου Θοδωράκη και του Ποταμιού, που αισθάνεται ότι η Ένωση Κεντρών τους αφαιρεί ποσοστά. Ό,τι λοιπόν δημοσκόπηση προέρχεται από τον Όμιλο Μπόμπολα, θα βλέπετε ότι δεν αναφέρει καν την Ένωση Κεντρών. Την συγχωνεύει στο άλλο κόμμα. Να μην σας προβληματίζει, είναι μεγάλο το άγχος τους, γιατί έχουν κάνει έρευνες ότι η Ένωση Κεντρών αυτή τη στιγμή αφαιρεί ψήφους από το ποτάμι, κυρίως, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μεγάλη καθίζηση, και από τον Γιώργο Παπανδρέου, που βρίσκεται σχεδόν στο 1% και έχει εξαφανιστεί πολιτικά. Εγώ σας καλώ όλους και όλες, ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες, να συνεχίσετε μεγαλύτερες προσπάθειες μέσω του ίντερνετ, πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες, να διαδώσετε τις θέσεις πια του κόμματος. Καλές ήταν και οι προφητείες και τα βιντεάκια με τα οποία αποδεικνυόταν ότι επαληθευτήκαμε σε όσα λέγαμε εδώ και 20-25 χρόνια. Αλλά τώρα πρέπει, νομίζω, και οι θέσεις του κόμματος να γίνουν γνωστές στην ευρύτερη κοινωνία. Και ποιες είναι αυτές οι θέσεις? Κυρίως εστιάζονται στο ότι με εθελούσιο μνημόνιο, χωρίς μνημόνια δηλαδή, με δανειστές, με εθελούσια συμφωνία μέσα στην κοινωνία μας, κόβοντας τα προνόμια της ελίτ, τις ατασταλίες, τις πατάλες και τις ασωτίες, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μηδενικό έλλειμμα, ακόμη και σε κάποιο μικρό πλεόνασμα, και έτσι δεν χρειαζόμαστε άλλο δανεικά. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό το ζήτημα, γιατί αν το είχαμε εφαρμόσει έτσι όπως σας το περιγράφω το σχέδιο από το 2009, δεν θα χρειαζόμασταν καν μνημόνια. Θα είχαμε κόψει τις διπλές, τριπλές συντάξεις, θα είχαμε κόψει τα χρήματα των ΜΚΟ και των κομμάτων, θα είχαμε κόψει τους αποσπασμένους, που είναι ακόμη 12.000 και κυκλοφορούν αργόμισθοι, θα είχαμε απολύσει από τη Βουλή τους συγγενείς των βουλευτών, θα είχαμε επιφέρει και στους Δήμους και στις ΔΕΚΟ διόρθωση απολύοντας τους αργομίσθους, κόβοντας τις αργομιστίες. Θα είχαμε ανεβάσει το επίπεδο εξόδου στη σύνταξη, δηλαδή θα είχαμε φτάσει όλοι σε ένα γενικευμένο όριο γύρω στο 65 χρόνια, χωρίς να έχουμε 40 και 50 συνταξιούχους, θα είχαμε συμμορφώσει τη χώρα. Δεν το κάναμε και προτιμήσαμε, επειδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν τα δικά τους παιδιά και τα προστάτευαν, προτίμησαν να απευθυνθούν σε δανειστές και σε δανεικά και να κάνουμε μνημόνια να υπογράψουμε, προκειμένου τα παιδιά τους να μείνουν ανέγκυκτα και τα προνόμια να διατηρηθούν. Και ας έμπαινε η χώρα στην κόλαση.
στην κόλαση των δανεικών και των μνημονίων. Αυτό πρέπει λοιπόν να καταλάβει όλος ο κόσμος, ότι η Ένωση Κεντρών από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η κρίση πρότεινε αφαίρεση κάθε σπατάλης και κάθε ασωτείας, αφαίρεση προνομίων εξόδου στη σύνταξη σε μικρές ηλικίες, αφαίρεση αργομιστίας, κατάργηση της χρηματοδότησης από το κράτος κομμάτων και ΜΚΟ, και δι' αυτού του τρόπου θα μηδένιζε το έλλειμμα και θα έβγαινε σε ένα πλεόνασμα. Η δε λύση, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο χρέος και μπορεί να μας πούν τι θα κάνατε με το χρέος, κύριε Λεβέντη, η λύση είναι ήταν και τώρα είναι, εξακολουθεί να είναι, να απευθυνθούμε στους δανειστές και να τους πούμε ότι θέλουμε για την πρώτη πενταετία μετάθεση των ομολόγων για πιο πέρα στην πληρωμή τους, ώστε τα χρήματα αυτά που δίνει η Ελλάδα ετησίως για να αποπληρώνει χρέη, αυτά να έπεφταν για αναπτυξιακούς σκοπούς εντός Ελλάδος, ώστε να άρχισαν και οι δουλειές να ζωντάνευαν και να μηδενιζόταν και η ανεργία σιγά σιγά, παράλληλα με τις άλλες μας θέσεις, που είναι να μην υπάρχουν συνταξιούχοι που εργάζονται όταν λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ και να μην υπάρχει πολυθεσία. Θέλω λοιπόν οι νέοι και οι νέες να εστιάσετε σε αυτό το σημείο την προσοχή σας, ότι τώρα η Ελλάδα περιμένει από εμάς λύσεις και η Ένωση Κεντρών τις είχε τις λύσεις, απλά λόγω του ότι μας έκοβαν τα ΜΜΕ από τη δημοσιότητα δεν είχαν γίνει γνωστές στην ελληνική κοινωνία. Στο άλλο ζήτημα, τι θα γίνει με τις εξελίξεις στο θέμα των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους, έχω δηλώσει από την πρώτη μέρα ότι αφής δόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου τετράμινη παράταση του προγράμματος, τουλάχιστον μέχρι τις 30 Μαΐου δεν μπορεί να γίνει πτώχευση. Οι ξένοι είναι υποχρεωμένοι να μας στηρίξουν. Άρα αυτά που γράφει ο ξένος τύπος, ότι μπορεί να πτωχεύσουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες ή να πτωχεύσουμε σε 20 μέρες, αυτά είναι ανοησίες και ασυναρτησίες και είναι δημοσιεύματα μόνο για να πετυχαίνουν να πουλάνε εφημερίδες και τα κανάλια να έχουν τηλεθέαση. Εγώ πιστεύω ότι αφήσει οι ξένοι συμφώνησαν σε τετράμινη παράταση, κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης δεν μπορεί να πτωχεύσει η χώρα. Οι άλλες αναφορές ότι μπορεί να γίνουν δεύτερα νομίσματα ή να πληρώνουμε εντός Ελλάδος με υποσχετικές, αυτά τα θεωρώ ασυναρτησίες και ανοησίες. Εκείνο στο οποίο προβλέπω είναι ότι γύρω στις 25 Μαΐου πρέπει να υπογράψει, να πάρει τη μεγάλη απόφαση ο κ. Τσίπρας, να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Εκεί φοβάται την εσωκομματική του αντιπολίτευση. Φοβάται και το ότι δεν θα μπορεί να βγει έξω από το σπίτι του, γιατί θα έχει αποδειχθεί ότι όλους αυτούς που κατέκρινε είναι και αυτός ίδιος. Θα έχει εξομοιωθεί με όλους αυτούς που καταδίκαζε, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Σαμαρά και όλους τους άλλους που τους ονόμαζε προδοτικούς και μνημονιακούς. Είναι λοιπόν εκεί η μέρα της 25ης Μαΐου, μια δύσκολη μέρα αποφάσεων, και γι' αυτό υποπτεύομαι ότι αντί να υπογράψει ο Τσίπρας και να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του, θα προτιμήσει ηρωική έξοδο προτείνοντας εκλογές. Γι' αυτό θέλω όλοι οι φίλοι και οι φίλες της Ένωσης Κεντρών να είμαστε έτοιμοι για εκλογές γύρω στο τέλος Μαΐου. Στις εκλογές αυτές το κόμμα μας, αν είχαμε κάλυψη από τα ΜΜΕ, θα μπορούσε να πάρει και 8 και 10%. Ελπίζω όμως ότι ένα 4 με 5 κατ' ελάχιστον είναι μέσα στις δυνατότητές μας, ακόμη και με φήμωση και με εμπάργκο από τα ΜΜΕ. Εγώ αγωνίζομαι όσο μπορώ να ανοίγω τις πόρτες των ΜΜΕ,
αλλά υπάρχει και το στοιχείο ότι οι δημοσιογράφοι δέχονται απαγορεύσεις από τους ιδιοκτήτες των καναλιών όταν ακούν το όνομα Λεβέντης. Γιατί έχω τονίσει την κακή τους στάση σε αυτά που γίνανε το 1999 στο χρηματιστήριο, γιατί η πτώχευση της Ελλάδος δεν έγινε σήμερα, έγινε από το 1999. Τώρα διαπιστώθηκε. Λοιπόν, σας ασπάζομαι όλους και όλες και ιδιαίτερα την νεολαία και σας υπόσχομαι ότι όση εχθρότητα και αν δείξουν δημοσιογράφοι και καναλάρχες, θα γιορτάσουμε τη νύχτα των εκλογών που πλησιάζουν.